Κύριε, δεν θα ήμουν στην Βουλή. Κυκλοφορείτε σε συνδρομοδοχιά. Εσείς το ίδιο λόγο. Και με κανένα άσπικο κυκλοφορείτε. Αφήστε κύριε Πλεύρη τις υποδείξεις τώρα. Να το αποφορτήσουμε. Αυτά τα γεγονότα που λέει, με συγχωρείτε. Το γεγονός με τον κύριο Γεωργιάδη. Θα πάει να κάνει καταγγελία. Όχι, δεν έχει. Όποιος έχει. Να ρωτήσω. Όποιος σε δάρια μου εμένα. Ένα λεπτό. Που δώσε γροθιά και τους υποδείξεις τώρα. Πείτε συγγνώμη. Διαπιστούτε αυτό τώρα με ένα τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Γεωργιάδη. Πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι, κύριε Πλεύρη. Και να το πάρετε δεν μπορεί να ακουστεί, κύριε Πλεύρη. Ας πάρτε λίγο στα δικά μου μουσικά. Δεν έχει νόημα. Πάρτε τηλέφωνο από το κοντρόλ τον κύριο Γεωργιάδη να τον βγάλουμε στον αέρα, κύριε Πλεύρη. Συνεχίστε. Τον κύριο Ζαφυρόπουλο με σιδερογροθιά και ενώπιον τη εγγύηση. Ωραία, λοιπόν, αυτά μα τα είπατε. Με σιδερογροθιά με σπρέι τον έδειξε. Παρ' όλα αυτά. Τον ανακινητοποιήσατε με σπρέι και μετά και τον συνέλαβα μετά. Και έξι ράματα στο κεφάλι του. Εξαιτία σα. Τώρα αυτέ οι αστιότητε που ακούγονται στο σταθμό σα. Εμεί ανοίγουμε μετά. Αυτιά. Δεν κόβουμε αυτιά. Πάντω βλέπω τεράστιε ζητήματα. Έργο τα χρήματα αυτά. Ποτέ δεν πήραμε ούτε μισό ευρώ από την πολιτική. Εσύ τα άρπαζε με το Ελλήνιο. Τα άρπαζε κύριε Πλεύρη με το Ελλήνιο. Τι έγιναν τα λεφτά από το Ελλήνιο. Τα λεφτά από το Ελλήνιο. Τι έγινε για απαντήστε μου. Τα λεφτά που πήρατε εκατομμύρια. Που έδωσαν συνδρομή και εκατομμύρια. Έχετε αρνηθεί το ολοκαύτωμα. Είσαστε ο θεωρητικός του εθνικισμού. Εγώ πραγματικά στην πρώτη ανάγνωση της ιστορίας σας θα περίμενα ότι μπορεί να ήσασταν στη Χρυσή Αυγή. Γιατί είσαστε στο λαός και όχι στη Χρυσή Αυγή. Εγώ διαφωνώ με πολιτικές πρακτικές της Χρυσής Αυγής. Δεν πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό πηγαίνοντας και δέρνοντας ένα φουκαρά μετανάστη. Πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ αυτή την πράξη και άνανδρη που δεν ταιριάζει με το αγωνιστικό είδος του εθνικισμού. Διότι να πάνε 5-6 και να δίνουν ένα φουκαρά Πακιστανό δεν είναι λύσεις του μεταναστευτικού, αλλά δεν είναι και ήθος αγωνιστικό. Όταν πολλοί δέρνουν ένα. Κοιτάξτε, μιλάω εγώ, να μην με διακόπτουν, είναι και θέμα αγωγής άλλωστε. Να, τώρα μην δείτε δηλαδή, είμαστε κακά παιδιά, εντάξει, είμαστε και λίγο ανάγκοι. Όταν μας θίγουν, είμαστε λίγο ανάγκοι. Είπε ότι 60 χρονών, αλλιώς θα μέδωνε. Αυτό το έκοψε το διάλειμμα. Κύριε Πότσα τον έδερνα. Τι είπες. Σέβομαι ότι είσαι 160 χρονών. Κύριε Πλεύρη, μιλήσατε και για υπογένειο. Παρακαλώ κύριε Κασιδιάρη, τώρα σας παρακαλώ να συζητήσουμε κανονικά. Λοιπόν, εγώ θα σας ξαφνώσω κάτω. Με τι κύριε Ζιουζίτσου. Έβγα έξω να δούμε. Λοιπόν, να μου δείξει το αδεισμό σου. Μιλήσατε και